Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί τη Κυριακή στο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Μητροπόλεω. Με αποτέλεσμα, μία εργαζόμενη τη καθαριότητα να σπάσει και να σκίσει τα δάχτυλα του χεριού τη και να διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεννηματά. Κατά τη διάρκεια τη αποκομιδή, κάδο απορριμμάτων έπεσε στη χωάνη του απορριμματοφόρου. Τη στιγμή που οι συνάδελφοι έβγαζαν τον κάδο, η γυναίκα χτύπησε το αριστερό χέρι τη. Η δημοκρατική αγωνιστική συνεργασία παράταξη των εργαζομένων του Δήμου τονίζει πω το τελευταίο διάστημα τα εργατικά ατυχήματα στην υπηρεσία καθαριότητα ξεπέρασαν τα 20. Οι εργαζόμενοι ζητούν να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για τι συνθήκε υγιεινής και ασφάλεια από τι αρμόδιε κρατικέ υπηρεσίε, σύμφωνα και με τι καταγγελίε που έχουν καταθέσει ω εργαζόμενοι.